Η αμαρτία γράφει ιστορία, η αρετή σιωπά. Γέτε. Κατοχικά δάνεια. Έχουν περάσει 80 χρόνια από την γερμανική κατοχή 1941-1944 και η οφειλή της Γερμανίας προς την Ελλάδα παραμένει ανεξόφλητο γραμμάτιο. Μα είναι δυνατόν η κατεχόμενη Ελλάδα να δανείζει τους κατακτητές της, θα αναρωτηθούν κάποιοι. Και όμως, συνέβη γι' αυτό και αποτελεί την μοναδική περίπτωση στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη. Τους πρώτους μήνες της γερμανο-ιταλικής κατοχής θα επικρατήσει στην ελληνική οικονομία ένα νομισματικό χάος, όπου εκτός της δραχμής, οι Γερμανοί θα θέσουν σε κυκλοφορία ένα νόμισμα που το εκτύπωναν εδώ πέρα, το Reichskreditkassen, και οι Ιταλοί θα θέσουν σε κυκλοφορία την Μεσογειακή Λίρα. Επειδή όμως ήταν ανεξέλεκτη όλη αυτή η κατάσταση, θα συμφωνηθεί αργότερα ό,τι ποσά χρειάζονται τα στρατεύματα κατοχής για τις ανάγκες τους, να τα δανείζονται σε δραχμές και να αποσύρουν από την κυκλοφορία τα νομίσματα που ήδη είχαν εκδώσει, δηλαδή το Reichskreditkassen και την Μεσογειακή Λίρα. Μην νομίζετε τα νομίσματα που απεσύρθησαν τότε από την κυκλοφορία, το γερμανικό και το ιταλικό, τα επιβαρύθηκε η ελληνική οικονομία, σαν να τα δανειζόταν και να τα χρωστούσε. Το ποσό λοιπόν αυτό που ορίστηκε για να καταβάλλεται στις κατοχικές δυνάμεις, αρχικά υπολογίστηκε στο 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές το μήνα, σύμφωνα με τη συμφωνία της 14ης Μαρτίου 1942. Ποσό το οποίο θα το έπαιρναν εξιμισίας, από μισό δηλαδή, τα γερμανικά και τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής. Ωστόσο, επειδή το ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίων δραχμών το μήνα θεωρήθηκε υποδεέστερο των αναγκών των στρατευμάτων κατοχής, μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο διατηρούσαν περί τις 400.000 στρατό στην Ελλάδα, συμφωνήθηκε συγχρόνως οτιδήποτε άλλο ποσό πέραν του 1,5 δισεκατομμυρίου του μήνα λαμβάνουν, να θεωρείται ως δάνειο, το οποίο θα χρεώνονται η επίσημη γερμανική και ιταλική κυβέρνηση, ανάλογα με τα ποσά που θα λαμβάνουν. Όπως θα αποδειχθεί όμως στη συνέχεια, η αρχική συμφωνία της 14ης Μαρτίου του 1942 είναι εντελώς προσχηματική και μη θέλοντας οι κατακτητές να διαταράξουν τη σχέση τους με την δοσιλογική τότε κυβέρνηση Τσολάκοπουλου, η οποία να σημειωθεί ότι επήχανε της υποστήριξης πολλών παραγόντων της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Έτσι λοιπόν, έρχεται μια νέα συμφωνία μετά από λίγους μήνες, το Δεκέμβριο του 1942, όπου το 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές το μήνα αναπροσαρμόζεται στα 8 δισεκατομμύρια δραχμές το μήνα. Πέραν όμως των 8 δισεκατομμυρίων δραχμών που θα έπρεπε να κατεβάλει κάθε μήνα η Ελλάδα και συμπληρωματικά των απολύψεων συμμετρητά, ορίστηκε και ένας άλλος τρόπος χρηματοδότησης των κατοχικών δυνάμεων και αφέμαξης βεβαίως της ελληνικής οικονομίας μέσω του διακρατικού εμπορίου, όπου για μεν τη Γερμανία είχε αναλάβει η εταιρεία De Grieges, για δε την Ιταλία η εταιρεία Sasic. Πώς λειτουργούσε? Ό,τι προϊόντα φεύγαν από την Ελλάδα και αφορούσαν βασικά προϊόντα, καπνά, σταφίδα, μεταλλεύματα, ξυλία, δέρματα, λάδι, ελιές κτλ. Και πήγαιναν στη Γερμανία, χρεώνονταν εις βάρος της Γερμανίας. Και ό,τι προϊόντα ερχόντουσαν από τη Γερμανία στην Ελλάδα και κυρίως αφορούσαν εφόδια των στρατευμάτων κατοχής, όπως ρουχισμό, ανταλλακτικά, καθώς επίσης και τρόφιμα κατά ένα μικρό μέρος, πήγαιναν εις χρέωση της Ελλάδος. Ο λογαριασμός τηρούνταν στο επίσημο γερμανικό νόμισμα, το Reichsmark. Έτσι λοιπόν, μέσω των πλεονασμάτων του λογαριασμού αυτού, του clearing συγκεκριμένα, αυτό είναι η ανταλλαγή εμπορευμάτων μεταξύ χωρών, δημιουργείται ένα πλεόνασμα. Και αυτό το πλεόνασμα πηγαίνει προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα στρατεύματα κατοχής, υπερβάλλοντας το ποσό των 8 δισεκατομμυρίων το μήνα που όφειλε να καταβάλει η Ελλάδα, κατά τρόπο παρόμοιον όπως με τα κατοχικά δάνεια σε μετρητά.
Και όπως φαίνεται στην απόφαση αυτή της 5ης Δεκεμβρίου του 1942, τα ποσά αυτά θα αρχίσουν να αποπληρώνονται από τις δυνάμεις κατοχής μετά από τον Απρίλιο του 1943, όπως πανομοιότυπα με τα κατοχικά δάνεια. Όμως, παρά το γεγονός ότι είχε συμφωνηθεί η επιστροφή των κεφαλαίων αυτών, τόσο σε μετρητά όσο και σε προϊόντα μετά την 1η Απριλίου 1943, θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες ακόμα μεγαλύτερες καταβολές προς τις κατοχικές δυνάμεις και θα λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις προς το τέλος της κατοχής. Μάλιστα, μετά τον Σεπτέμβριο του 1943 και τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, η Γερμανία θα λαμβάνει και το μερίδιο που αναλογούσε στην Ιταλία. Από τα συνολικά ποσά που απέσπασε η Γερμανία καθ' όλη την διάρκεια της κατοχής και ανέρχονται στα 2,4 τετράκι εκατομμύρια δραχμές, θα επιστραφούν συνολικά 5,8 δραχμές σε δύο δόσεις, δηλαδή ούτε το 1% από ό,τι εισέπραξε η Γερμανία από την Ελλάδα. Με τη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953, η Γερμανία θα εξασφαλίσει περικοπή του εξωτερικού προπολεμικού χρέους της κατά 62,3% και συγχρόνως θα πάρει αναβολή των οφειλών της κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως να επανενωθεί. Μετά το 1990 και τη Συνθήκη 4-2 που επανενώθηκε η Γερμανία, οι οφειλές αυτές ουδέποτε καταβλήθησαν προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία που διατηρούσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία λειτουργούσε ως εντολοδόχος του ελληνικού δημοσίου και ήταν αυτή η οποία κατέβαλε τα κεφάλαια αυτά προς τις δυνάμεις κατοχής, χορηγήθηκαν συνολικά προς τη Γερμανία 1,6 τετράκι εκατομμύρια δραχμές σε μετρητά, σημείο ΓΑΑ του πίνακα, εκ των οποίων 87,7 τρισεκατομμύρια δραχμές αφορούσαν δαπάνες κατοχής, σημείων ΑΑ του πίνακα, και 1,5 τετράκι εκατομμύρια δραχμές αφορούσαν σε πιστώσεις, δηλαδή σε δάνεια, σημείων ΒΑ του πίνακα. Ωστόσο, η αναγωγή που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος των κεφαλαίων αυτών σύμφωνα με τη μέση μηνιαία τιμή της χρυσής λίρας στο χρηματιστήριο Αθηνών απέχει πολύ από την πραγματικότητα, αν λάβουμε υπόψη τα εξής. Πρώτον, ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ΑΕΠ της Ελλάδος ανερχόταν προπολεμικά στα 65 δισεκατομμύρια δραχμές, που ισοδυναμούσε με 60 εκατομμύρια χρυσές λίρες περίπου. Δεύτερον, ότι η αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας διοχετευόταν κατά 60-70% προς τις δυνάμεις κατοχής. Τρίτον, ότι η τιμή της χρυσής λίρας στο χρηματιστήριο Αθηνών καθοριζόταν από μια κερδοσκοπική κλίκα πολιτικών, εμπόρων και μαυραγωρητών, οι οποίοι θησάβριζαν εις βάρος του ελληνικού λαού. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, που η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμούσε το μέγεθος των κατοχικών δανείων στο ευτελές ποσόν των 3.670.610 χρυσών λιρών, κάποιοι άλλοι, όπως υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, Λαμπρούκος, ή ακαδημαϊκοί, Δερτιλής, Αγγελόπουλος, εξέφραζαν σοβαρές επιφυλάξεις και την διαφωνία τους για το μέγεθος αυτό. Αν έχουμε τώρα την δυνατότητα και το δικαίωμα να μιλάμε για κατοχικά δάνεια, αυτό οφείλεται στον πρώτο Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Τσολάκογλου, τον Σωτήριο Γκοτζαμάνη,
έναν Ιταλοσπουδαγμένο γυναικολόγο από τα Γιάννητσα, ο οποίος πρωτοστατούσε στις τότε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιταλών και Γερμανών, όπου τα κατοχικά δάνεια από αναγκαστικά μετατρέπονται σε συμβατικά μέσω των διαπραγματεύσεων. Κάτι που ισχύει διαχρονικά και δεν μπορούν να αμφισβητήσουν οι Γερμανοί εις τον αιώνα τον άπαντα, εκτός και αν τα πληρώσουν, διότι, όπως λέει μια γερμανική παροιμία, τα δανεικά εξοφλούνται ακόμα και μεταξύ φίλων. Ο Κοντζαμάνης, αν και το σύλλογος, θα προσπαθήσει ωστόσο να περιορίσει την αρπακτικότητα των Γερμανών, αλλά και των εδώ συνεργατών τους, όπως περιγράφει. Επανερχόμενοι στη συμφωνία της 5ης Δεκεμβρίου του 1942, της αφέμαξης δηλαδή της ελληνικής οικονομίας όπως προαναφέρθηκε, θα διαπιστώσουμε ότι οι Γερμανοί μεθόδευαν την αποπληρωμή των κατοχικών δανείων που ελάμβαναν κατά ένα μέρος μέσω των υπερτιμολογήσεων που πραγματοποιούσαν. Για παράδειγμα, ένα προϊόν αξίας 100 δραχμών που ερχόταν από τη Γερμανία το τιμολογούσαν στην Ελλάδα, το χρέωναν δηλαδή στην Ελλάδα 300 δραχμές. Και μέσω της διαφοράς των 200 δραχμών θα πλήρωναν κατά ένα μέρος τα ποσά που όφυλαν ως κατοχικά δάνεια. Μεσούντων των διαπραγματεύσεων, κατά τη συμφωνία της 5ης Δεκεμβρίου του 1942 και πριν ακόμα αυτή δημοσιοποιηθεί στην ελληνική κυβέρνηση, έρχεται μια εντολή προς αυτήν του Χέρμανο Ιμπάχερ, ειδικού εντεταλμένου του Τρίτου Ράις στην Ελλάδα για δημοσιονομικά θέματα. Που τι λέει, το εισπρατώμενο υπερτίμημα επί των εκ Γερμανίας εισαγωμένων εμπορευμάτων, δηλαδή υπερτιμολόγηση όπως λέγαμε 300% συμφώνως κτλ. Κτλ. Πρέπει να πάει κατά ένα μέρος, προσκάλυψη, μέρους των γερμανικών στρατών αναγκαιούντων εξόδων κατοχής, δηλαδή των δανείων που έπρεπε να αποπληρώσουν, και κατά ένα άλλο μέρος προς μείωση των τιμών των Γερμανίων εξαγωγών. Εννοεί προφανώς τις εξαγωγές που γινόντουσαν από την Ελλάδα. Λοιπόν, τι έχουμε όλο αυτό το διάστημα, εκείνη την εποχή, το Δεκέμβρη, το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη και το χειμώνα του 1941-42, στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος έχουμε πάνω από 250.000 νεκρούς από την πείνα. Και ο λόγος ότι έπρεπε να φεύγουν τα ελληνικά προϊόντα, υποτιμολογημένα από την Ελλάδα, προκειμένου να επιδοτούν τον τιμάριθμο του Γερμανού καταναλωτή. Σε μια προσπάθεια να υποτιμηθεί το μέγεθος των ελληνικών απαιτήσεων, εκφέρεται από ορισμένους ιστορικούς η άποψη ότι τα κεφάλαια που ελάμβαναν οι Γερμανοί από την Ελλάδα και μέσω αυτών κάλυπταν τις ανάγκες τους σε τροφοδοσία, δαπάνες διαμονής, οχυρωματικά έργα κλπ. Δεν είχαν και μεγάλη αξία λόγω του καλπάζοντος πληθωρισμού. Μέγα λάθος. Διότι οι Γερμανοί καθόριζαν εκ των προτέρων τις τιμές των προϊόντων που θα αγόραζαν. Με τιμές διατίμησης. Και αν ένα αυγό πουλιόταν στην ελεύθερη αγορά, δηλαδή εκεί όπου κυριαρχούσε η μαύρη αγορά, στις 100 δραχμές, οι Γερμανοί το αγόραζαν προς 10 δραχμές. Επομένως, είχαν και παραείχαν αξία για τους Γερμανούς τα κεφάλαια που ελάμβαναν. Σε αυτούς που δεν είχαν αξία ήταν οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί, οι οποίοι έβλεπαν από μέρα σε μέρα το μισθό τους να καταβαραφρώνεται. Μετά την απελευθέρωση, την άνοιξη του 1945, θα συσταθεί το Δικαστήριο Δοσιλόγων, όπου εκτός καταλογισμού πολιτικών ευθυνών για όσους συνεργάστηκαν με τους κατακτητές,
θα κληθούν υψηλόβαθμα στελέχη των τότε Υπουργείων προκειμένου να καταθέσουν για το οικονομικό έγκλημα που συντελέστηκε. Δείτε τι λένε στις καταθέσεις τους. Και σαν να μην έφτανε η λαιλασία της ελληνικής οικονομίας, η ελεγχόμενη από τους Γερμανούς διοίκηση της Τραπέζης της Ελλάδος θα παρουσιάσει το αδιανόητο ότι από τον λογαριασμό ανταλλαγής προϊόντων, δηλαδή του clearing, η Ελλάδα χρωστούσε στη Γερμανία 264,2 εκατομμύρια Reichsmark. Δηλαδή, δεν φτάνει που μας χρωστούσαν, μας ζητάνε και το γάιδαρο. Την εικόνα αυτή θα ανατρέψει με νεότερη έκθεσή της το 1947 η Τράπεζα της Ελλάδος, όπου το παθητικό των 264,2 εκατομμυρίων Reichsmark μετατρέπεται σε ενεργητικό υπέρ της Ελλάδος, ανερχόμενο στα 926,3 εκατομμύρια Reichsmark, που ισοδυναμεί με 45,8 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Επομένως, εκτός από τα ποσά σε μετρητά που καταβλήθησαν στους Γερμανούς έναντι δανείων, είναι και οι αξίες που καταβλήθησαν σε προϊόντα, όπου και τα δύο μαζί αποτελούν την ουσία και τον κορμό των κατοχικών δανείων. Διότι, όπως λέει ο Παναγιώτης Τερτυλής, αν ληφθεί υπόψη ότι εν προκειμένου έχουμε μεταβίβαση αξιών εις αγαθά ή εις μετρητά, εις τας κατεχούσας δυνάμεις από την κατεχόμενη χώρα, δηλαδή μεταβίβαση αξιών εκ μιας οικονομίας υποκατοχήν προς ετέραν ξένην οικονομία, έχουμε τότε τα γνωρίσματα του εξωτερικού δημοσίου δανεισμού, ιονί αναγκαστικός όμως συναπτωμένου. Εδώ παρουσιάζουμε τις δύο επιστροφές εκ των κατοχικών δανείων που πραγματοποίησαν οι Γερμανοί. Η πρώτη επιστροφή με ημερομηνία 15 Μαΐου του 1944 ανέρχεται στο ποσό των 800 δισεκατομμυρίων δραχμών και η δεύτερη επιστροφή με ημερομηνία 1η Αυγούστου 1944 στο ποσό των 5 τρισεκατομμυρίων δραχμών. Από πού πληρωθήκαν όμως αυτά τα ποσά? Μήπως από κάποιο λογαριασμό της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας στο Βερολίνο? Όχι βέβαια, αρκεί να δούμε τα ποσά που έλαβαν ως δάνεια οι Γερμανοί από αρχές Ιανουαρίου έως τον Μάιο του 1944, τα οποία ανέρχονται σε 27 τρισεκατομμύρια δραχμές, ενώ έως τον Ιούλιο του 1944 ανέρχονται στα 98 τρισεκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή, με τα νέα δάνεια που ελάμβαναν, εξοφλούσαν τα παλαιά, και αυτά ούτε στο 1% της ονομαστικής τους αξίας. Και αν όλα αυτά τα λέει ένας δοσύλλογος, τότε τι πρέπει να πούμε για τις πολιτικές οικογένειες και τα οικονομικά τζάκια που κυριάρχησαν έκτοτε από την κατοχή έως σήμερα, οι οποίοι δεν κούνησαν ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι, προκειμένου η Ελλάδα να απαιτήσει αυτά που δικαιούται. Ακόμα και ιστορικοί, αναλυτές και οικονομολόγοι ομολογούν την οφειλή της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Και όπως χαρακτηριστικά λέει ο Άλμπερτ Ρίλιτς, αν οι Έλληνες απαιτήσουν όσα τους οφείλουμε, θα μας πάρουν και τα σόβρακα.
αναγωγή των κατοχικών δανείων σε τρέχουσες τιμές θα υποπέσει σε μεγάλες αντιφάσεις. Αρχικά, η Τράπεζα της Ελλάδος το 1945-46 θα τα υπολογίσει σε 3.670.610 χρυσές λίρες, ισοδύναμο των 215,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Μη λαμβάνοντας όμως υπόψη τόσο την πραγματική αγοραστική δύναμη που εξασφάλιζαν οι Γερμανοί μέσω αυτών, όσο και την τεράστια ζημιά που προκάλεσαν στην ελληνική οικονομία λόγω πληθωρισμού. Τα τελευταία χρόνια, και αφού το άρχισε να συζητείται επισήμως στη Βουλή το θέμα των κατοχικών δανείων και λοιπόν απαιτήσεων από τη Γερμανία, περιλαμβανομένων αποζημιώσεων και επανορθώσεων, καθώς και της επιστροφής των κλαπέντων πολιτιστικών θησαυρών, θα διατυπωθούν δύο εκτιμήσεις οι οποίες θα επηρεάσουν καθοριστικά την επίσημη εκδοχή του ελληνικού δημοσίου όπως αποτυπώθηκε αργότερα το 2018 στο πόρισμα της Βουλής, ότι τα κατοχικά δάνεια ανέρχονται στο ποσό των 10,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινές τιμές, περιλαμβανομένων και των τόκων. Σε αντίθεση αυτών, ο Μιλόν, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα που πραγματοποίησε, ανατρέχοντας τα ιστορικά αρχεία της Τραπέζης της Ελλάδος και κάνοντας αναγωγή των κατοχικών δανείων επί της πραγματικής αγοραστικής δύναμης που εξασφάλιζαν οι Γερμανοί, κατέληξε στο συμπέρασμα με τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες προσέγγισης ότι τα κατοχικά δάνεια ανέρχονται μεταξύ 240,5 και 311,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ο Μιλόν, και προκειμένου να παρακαμφθούν οι αβυσσαλαίες διαφορές μεταξύ των διαφόρων οικονομολόγων και εκτιμητών όσον αφορά τον επακριβή υπολογισμό των κατοχικών δανείων, θα καταφύγει και σε μια ακόμα αναφυσβήτητη εκτίμηση που έχει να κάνει με την ιστορική εξέλιξη των ισοτιμιών των νομισμάτων αναφοράς, δηλαδή του Reichsmark, της Ραχμής, του Γερμανικού Μάρκου και του Ευρώ μετέπειτα. Χωρίς την μεσολάβηση ενδιάμεσων νομισμάτων, χρήσης λίρας ή δολαρίου. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά που αναφέρονται επισήμως ως κατοχικά δάνεια συμμετρητά, δηλαδή το 1,5 τετράδισεκατομμύρια δραχμές, όφιλε η Γερμανία να τα εξοφλήσει στο τρέχον νόμισμα, δηλαδή σε δραχμές. Αφού λοιπόν δεν τα εξόφλησε σε δραχμές τότε που έπρεπε, τα οφείλει σήμερα σε ευρώ, όπως προκύπτει από τις ιστορικές ισοτιμίες Reichsmark δραχμής, Μάρκου ευρώ. Αυτό είναι το νούμερο. 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ περίπου, με κλειδωμένες τις ιστορικές ισοτιμίες των αντίστοιχων νομισμάτων αναφοράς. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά τα μαθηματικά δεν αστείευονται. Τζανέτος Γκούσκος, οικονομολόγος συγγραφέας, μέλος της Επιτροπής Γερμανικών Οφειλών, απαρτιζόμενης από τους οργανισμούς International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council, Ίδρυμα Ντελιβάνι. Σας ευχαριστώ.